12 κορονοκρουσίες, 12 μήνες, 12 άθλους. Εσείς που είδατε την εικονοσειρά της προάλλες, δια της οποίας σας παρότρινα να εκτελείτε κάθε χρόνο μέσα στους 12 μήνες άθλους, ώστε να γευθείτε την ανάταση, όπως και ο Ηρακλής μετά από τους 12 άθλους αναλύθηκε στον Όλυμπο. Σήμερα αποφάσισα να ανέβω στα βουνά και να έρθω σε αυτό το καμπαναριό εδώ πέρα να σας υπενθυμίσω ότι πρέπει να κινείτε το σώμα και το πνεύμα συνεχώς, αδιαλείπτως, και να αναπαύονται μόνο όταν κοιμάστε. Και να θυμάστε ότι η λέξη, το όνομα μάλλον, Ηρακλής, έχει μέσα, περιέχει τον ήρωα και το κλέος, την δόξα των παλαιών, των προγόνων. Όπως είπα, η λέξη ήρος σημαίνει ο παλαιός. Δηλαδή αυτοί που έθεσαν τις αξίες και τα θεμέλια για τον πολιτισμό μας. Το κάθε έθνος οφείλει λοιπόν να μνημονεύει τους ήρωες, τις μεγάλες πράξεις, να συγχωρεί και τα λάθη τους, αλλά να πατάει γερά σε αυτές τις ρίζες. Γίνεται όλοι λοιπόν Ηρακλίδες, ώστε να είστε εντάξει των απογόνων που θα σας μνημονεύουν και αυτοί ίσως, αν αφήσετε κάτι πίσω σας. Λοιπόν, εγώ αυτό προσπαθώ να αφήσω, το μήνυμα ότι η μνήμη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του ελληνικού πολιτισμού. Και σμιλεύθηκε αυτή η μνήμη μέσα από κόπο, μέσα από μάχη, μέσα από πόλεμο. Και ο πόλεμος δεν χρειάζεται να είναι αιματηρός, είναι μέσα μας, αντικρουόμενες δυνάμεις συνεχώς. Και ο πόλεμος πρέπει να είναι κατά της ακινησίας, της αδράνειας στις μέρες μας. Διότι αυτό το μαραφέντι που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή για να σας μεταφέρω όλα αυτά τα μηνύματα, χρησιμοποιείται λαθασμένα από τα παιδιά μας. Με θλίβει πάρα πολύ το γεγονός ότι βγαίνοντας έξω αυτή την Κυριακή είμαι ο μόνος στον δρόμο με το ποδήλατο και μερικοί άλλοι έχουν κάνει κάτι εξορμήσει τα ποδήλατα, αλλά τελικά είναι οι περισσότεροι της ηλικίας μου, ή περίπου 35-40 και πάνω. Νέα παιδιά ελάχιστα. Περνώντας μέσα από το λιμάνι των Χανίων είδα πολλά από αυτά τα νέα παιδιά στις καφετέριες. Εκεί πέρα λοιπόν δεν υπάρχει ηρωισμός, παρά μόνο διασκέδαση. Και τι είπαμε, η λέξη διασκέδαση, το διασκεδάζω, σημαίνει σκορπάω. Δεν σημαίνει ότι συγκροτούμε. Άλλο είναι αναψυχή, αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι αναψυχή, αυτό που πράττω εγώ αυτή τη στιγμή. Και άλλο η διασκέδαση, δηλαδή σκορπάω τη θλίψη μου, σκορπάω τον εαυτό μου. Λοιπόν, λιγότερη διασκέδαση, περισσότερη αναψυχή, περισσότερη μνήμη. Λοιπόν, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα να έχουμε. Φιλιά σε όλους.